αύριο θέλω εσένα και τη γυναίκα σου, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να είσαστε μία η ώρα στον Πειραιά. Στα γραφεία. Ναι, θα πάμε να στηθούμε την αρχή, θα μας κλάσουν όλοι τον Μπούτσο. Θα μας κλάσουν τον Μπούτσο. Μία η ώρα στα γραφεία. Εντάξει. Μία η ώρα στον Πειραιά. Μην με κυρώσεις ζόμπι, να ξέρεις ότι... Θα σου το πω χωρίς πολλά-πολλά. Είπε ο λαός, Γιώργο, θα κατεβείς στον Πειραιά να συζητήσουμε με τα πιστά σου παιδιά. Ποια θεωρείς εσύ πιστά παιδιά? Μην με γράψεις, γιατί ξέρω τι είσαι, ρε πούστη. Αύριο μία η ώρα στα γραφεία του Πειραιά. Αύριο. Μία η ώρα. Μία η ώρα. Έγινε. Εσύ θα ενημερώσεις άλλους, έτσι? Πώς? Ναι, όχι, είναι συγκεκριμένη ενημέρωση. Λοιπόν, αύριο... Ναι. Εσύ και ο Βαγγέλης, χωρίς να ενημερώσετε κανέναν αν δεν σας πω... Ναι. Θα είσαστε μία η ώρα στα γραφεία του Πειραιά. 9 η ώρα. Μία, ρε. Μία η ώρα. Μία η ώρα στα γραφεία του Πειραιά. Εντάξει, εμείς οι δύο χωρίς να ενημερώσουμε κανέναν. Ναι, βασικά ενημέρωσε και το Σταμπ. Με πήρανε τα παιδιά σε αυτό το κολο Facebook το γαμημένο. Έχουνε 5-10 μαλάκες αναρτήσει, έχουνε κόψει του κάθε παιδιού από την τοπική, από όλες τις εκδηλώσεις, μία-μία τις φάτσες. Και ζητάνε στοιχεία, να η δολοφόνη, όπου βρείτε κτλ. Κτλ. Οι άντρες να πάει να γαμηθεί, όποιος έχει άντρα να κάτσει όπου τον ευρούν, να τις παίξει. Όχι και τις γυναίκες όμως, και να βάζουν και διευθύνσεις. Να πάρουμε. Ξέρετε τι κουστάω να κάνετε, δεν κάνει τίποτα, γιατί έχει πάρει και ο Ηλιόπουλος αυτών της ασφάλειας, όπως το λένε εκεί πέρα, του αστυνομικού εγκλήματος Φακιανάκη. Τίποτα δεν κάνετε, δεν πάνε να λέγω. Θα του πετάξετε και εσείς δύο ωραία άθρα από κάτω, ένα ψευδόνυμα, μα είναι, μπορείτε να το κάνετε. Και θα του γράψετε ότι όποιο πειράξει δικό μα, όπου πειραχτεί δικό μα άνθρωπο, θα γαμίσουμε τέσσερις δικούς του. Λοιπόν, ξεκινήστε. Ναι. Εντάξει, κύριε Γιάννη. Έγινε. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, αν πειραχτεί ένα από όλου αυτού, θα έχετε τέσσερις νεκρούς εσείς. Νεκρούς εσείς θα έχετε, εντάξει, έτσι. Θέλω σε παρακαλώ πολύ, επειδή εσύ είσαι αυτή τη στιγμή ο Ιντερνετάκια όλων, να κάθεσαι και να τα ψάχνει αυτά. Και ό,τι τέτοιο βρίσκει να με ενημερώνει. Συνέχιζε να ρίχνει τι σελίδε. Και εντάξει. Έχω μιλήσει με τον λαγό. Θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Τι ώρα θα πας Πειραιά? Μία, δεν είπαμε. Μία η ώρα. Εσύ από τι ώρα θα ξεκινήσεις? Θα φύγω κάτι 12 και 20. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να πηγαίναμε όλοι μαζί. Τι ώρα θες να ξεκινήσεις? Δεν ξέρω. Αν είναι να περάσω από σένα, είναι να πάμε όλοι μαζί. Μια χαρά. Επειδή φίλε τώρα αυτή τη στιγμή... Λόγω των καταστάσεων, ψιλοτρέχω την τοπική. Είναι κλειστή βέβαια τα παιδιά που μαζεύονται σαν μπλοκ στον Πειραιά. Ώσπου να ισιώσει λίγο και ο πατέρας γιατί δεν είναι καλά, να το ξαναπάρει πίσω. Φίλε, έχει εκτοξευθεί το μπλοκ μας. Τα του Facebook δεν υπάρχουν πλέον, τα έχω ρημάξει όλα. Αυτά που μπορώ. Αυτά που δεν μπορώ με τίποτα γιατί έχουν μεγάλο κωδικό, είναι οι σελίδες των αρχικών συνδέσμων. Και το Γιώργο Τσακά, κοίταξε να δεις το. Και αν διαβάσεις αυτή τη συνέντευξη και εσύ ο ίδιος, θα καταλάβεις ποιος την έδωσε. Είναι ο Σπύρος. Ρε φίλε, να σου πω, μπορείτε να μου δώσετε αυτήν την όδος του Σπύρου. Ρε, ας τις μαλακίες. Χριστό, άκουσε να δεις κάτι. Άκουσε πες να μου, δεις. Ρε φίλε. Θα σου πω κάτι. Επειδή εγώ αυτή τη στιγμή έχω πάρει έκτακτες αρμοδιότητες. Εάν πράξεις το παραμικρό, φύγε. Φύγε από τη χώρα. Φύγε από τη χώρα. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Έλα Γιώργο, καλά, τι κάνεις? Μια χαρά, όλα καλά. Μπράβο. Λοιπόν, μίλησα με το Μάκαρο, μου είπε να εννοήσουμε το λαγό τι θα γίνει. Σκέφτομαι αύριο, πριν πάμε Πειραιά, να έρθουν και 4-5 πειραιώτες με το Μάκι, να δούμε τι θα κάνουμε με τα ρίζια και τα λεύγια. Ωραία, εντάξει, κανονίστε αυτό, ναι. Αυτό απλά ρωτάει ο Μάκης, θα πάνε στον Πειραιά, θα μοιραστούν περιφερειακά? Όχι, θα κοιτάξουμε μια κεντρική, διανομή, εντάξει. Ωραία. Πάει το πρώτο. Δεύτερον, θα πεταχτώ μέχρι τη Σαλαμίνα κάποια στιγμή να πάρω τιμολόγια για τις εφημερίδες. Το είχε δηλαδή ο άνθρωπος. Απλά ξέρετε με αυτά και με εκείνα δεν τα έχουμε πάρει. Να το έχουμε να είμαστε κατοχυρωμένοι. Ναι. Δεύτερον, αυτόν. Τρίτον, θα ήθελα αύριο, μια και πάμε στην τοπική, να αλλάξουμε την κλειδαριά. Εννοείται αυτό. Πώς θα γίνει όμως τώρα? Ωραία. Εντάξει κύριε Γιάννη, έγινε. Θα μιλήσω, ωραία, ό,τι είναι μιλάμε. Ενημέρωνε με, ενημέρωνε με αν θέλεις. Το έγινε, κύριε Γιώργο. Έλα Γιώργο, έλα, πάμε δυνατά, έλα.
Ακούσε με λίγο. Έλα. Μέχρι αύριο το μεσημέρι αυτά που θα σου πω θα γίνουν. Ναι. Θα πάρετε τηλέφωνο στην Κοσμοτέ για τα κινητά μας, να μην εμφανίζουν σε ποιον ανήκουν οι αριθμοί. Απορριτά. Ναι, όχι να σε παίρνω τηλέφωνο και να γράφει απόκρυψη. Να πατάει κάποιος τον αριθμό στο ίντερνετ και να μην εμφανίζεται ο... Α, ναι, ναι. Αυτό και στο ινόν το ίδιο. Εντάξει. Μέχρι αύριο το μεσημέρι να έχει γίνει αυτό. Εντάξει. Γεια. Έλα, γεια. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Έλα γορίνα μου, καλημέρα, τι κάνεις? Μια χαρά. Να σε ρωτήσω κάτι, ισχύει κάτι από αυτό που λένε στα γραφεία μας και έχουμε βγάλει ταμπέλες και έτσι αλλιώς? Όχι έτσι. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ, να χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο. Δεν ξέρεις κάτι εσύ πάνω σε αυτό? Όχι βέβαια, μα τώρα σε καμιά ώρα θα είμαι κάτω να σας πω, αλλά δεν...